Κυρία Χρυστοδουλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά και εύχομαι να βοηθήσουμε σήμερα τους σημερινούς μας ακροατές. Είστε νομικός υπεύθυνη επικοινωνίας της γραμμής Safeline του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κάνετε μία, εσείς αλλά και η υπόλοιπη επιστημονική ομάδα, μία πολύτιμη, βαρύτιμη δουλειά προκειμένου όλοι εμείς και ειδικά οι ανήλικοι να προστατευτούμε από τη δημοσιοποίηση, διαμοιρασμό παράνομου υλικού στο διαδίκτυο. Σωστά? Πολύ σωστά. Μιλάμε για ένα καινοτόμο εργαλείο, το stopncii.org, στο οποίο συμμετέχει και η δική μας η γραμμή, που σαν σκοπό έχει την καταπολέμηση του υλικού εκδικητικής πορνογραφίας από το διαδίκτυο. Σίγουρα όλοι έχουμε αντιληφθεί περιπτώσεις όπου ευαίσθητο περιεχόμενο έχει δημοσιευθεί και έξω στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να έχουμε τη συνένεση των απεικονιζομένων προσώπων. Η ανάγκη λοιπόν για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου οδήγησε τη δημιουργία αυτού του εργαλείου, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του. Ο ίδιος ο χρήστης, χρησιμοποιώντας μία απλή εφαρμογή, έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει αυτό το περιεχόμενο, εικόνες ή βίντεο που τον απεικονίζουν χωρίς τη συνένεσή του, από το διαδίκτυο. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα εδώ να τονιστεί, είναι ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να στείλει σε κανέναν αυτές καθ' αυτές τις φωτογραφίες ή τα βίντεο, τα οποία μάλιστα έχουν και ευαίσθητο περιεχόμενο. Η εφαρμογή αυτή στηρίζει την λειτουργία της στη μέθοδο hashing, όπου ουσιαστικά η φωτογραφία που εμείς θα επιλέξουμε αποκτά ένα συγκεκριμένο ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Με βάση λοιπόν αυτό το δακτυλικό αποτύπωμα, αυτό στέλνουμε μέσω της εφαρμογής στις 5 μέχρι στιγμής εταιρείες οι οποίες συνεισφέρουν προς αυτή την προσπάθεια, και είναι αυτή τη στιγμή το Facebook, το Instagram, το Bumble, το TikTok, το OnlyFans και το Reddit. Και αυτές απομακρύνουν φωτογραφίες με το συγκεκριμένο ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα. Αναφέρεστε στα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα, όπου πρόσβαση έχουμε όλοι μας σχεδόν, ιδιαίτερα οι νέοι αναφερόμενοι στο Instagram, για παράδειγμα, λέω εγώ. Ποια εφαρμογή, πώς την κατεβάζουμε, πώς εγκαθίσταται, κυρία Χρυστοδουλάκη? Είναι και εφαρμογή στο κινητό, αλλά και μέσω του υπολογιστή μπορεί να γίνει αυτό. Ήθελα να πω εδώ ότι μπορεί οποιοδήποτε χρήστης θέλει να δει βήμα προς βήμα τη διαδικασία, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.safeline.gr και το σχετικό κανάλι που έχουμε στο YouTube, όπου έχουμε φτιάξει συγκεκριμένο βιντεάκι που δείχνει βήμα προς βήμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες, είναι αυτές που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο περίπου με το Facebook και το Instagram, αλλά όπως βλέπουμε είναι πολύ αισιόδοξο ότι και άλλες 4 δημοφιλείς πλατφόρμες προσχώρησαν σε αυτή την προσπάθεια, και ευελπιστούμε όλο και περισσότερες να προσχωρήσουν και στην χρήση αυτού του εργαλείου, για να μπορέσουμε να είναι πιο αποτελεσματικό το εργαλείο αυτό. Το εργαλείο που φέρει την ονομασία Safeline έχει επέκταση και λειτουργικότητα σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το εργαλείο λέγεται stopncii.org. Στην ιστοσελίδα μας στο Safeline μπορείτε να μπείτε να δείτε βήματα και οδηγίες για το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Είναι πάρα πολύ απλή η χρήση του, και ναι, έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα, ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πολλές αυτές οι χώρες και άλλες αντίστοιχες ανοιχτές γραμμές καταγγελιών οι οποίες υποστηρίζουν αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Ο παράνομος διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων μη συνενετικού περιεχομένου από εμάς, από ενήλικες ή από ανηλίκους ιδιαίτερα, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Τι έχει υποπέσει στην αντίληψή σας και γιατί συμβαίνει, σε ποιες ηλικίες ιδιαίτερα?
Θα λέγαμε ότι ο σκοπός για τη δημιουργία αυτού του εργαλείου δεν ήταν τόσο πολύ, δεν ξεκίνησε από τις ηλικίες των ανηλίκων, από τις εφηβικές ηλικίες, όσο από τους ενηλίκους, γιατί ένα τέτοιο φαινόμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε άρχισε να εμφανίζεται και σε ενήλικες. Τα τελευταία χρόνια, λέτε. Ναι. Ακριβώς. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό το ότι και πολλοί έφηβοι είχαν να αντιμετωπίσουν ένα παρόμοιο περιστατικό, όπου, όπως αντιλαμβάνεστε, η εφηβική ηλικία στον παρορμητισμό της, έτσι και στην... και στον ενθουσιασμό τους οι ανήλικοι, οι έφηβοι, στα πλαίσια μιας σχέσης ερωτικής, με μεγάλη ευκολία στέλνουν υλικό, βίντεο, φωτογραφίες με ευαίσθητο περιεχόμενο στον σύντροφό τους ή στη σύντροφό τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι τύχη θα έχει αυτό το υλικό μετά την πάυση αυτής της σχέσης. Οπομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο και για τους ενήλικες αλλά και για τους ανηλίκους, και φαίνεται ότι είναι σημαντικές περιπτώσεις όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, φαίνεται εδώ ότι από το Δεκέμβριο του 2021 έως και σήμερα πάνω από 20.000 ενήλικες έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε απόλυτα αυτόν τον αριθμό και στις περιπτώσεις της πραγματικές εκδικητικής πορνογραφίας. Θεωρώ ότι πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν απλά ένας πειραματισμός, μια γνωριμία με το εργαλείο αυτό, ή πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος δημιούργησε την υπόθεσή του αλλά δεν χρειάστηκε να κατέβει περιεχόμενο καθώς δεν είχε καν αναρτηθεί. Όμως αυτό και μόνο δείχνει πώς ο κόσμος τελικά ενδιαφέρεται για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Αντιληπτό και δημόσια ο έπαινος σε όλη την επιστημονική ομάδα που μας δίνει σε εμάς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο ηλεκτρονικό εργαλείο στο διαδίκτυο. Έχουμε αυξημένα περιστατικά το τελευταίο διάστημα, κύριε Χριστοδουλάκη, λέτε? Δεν θα λέγαμε ότι έχουμε σημαντική αύξηση στα περιστατικά αυτά τα οποία λαμβάνουμε στη γραμμή των καταγγελιών, ούτε και θα λέγαμε ότι αυτού του τύπου το διαδικτυακό έγκλημα είναι από τις πρώτες κατηγορίες που λαμβάνουμε στη γραμμή. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, και λίγα περιστατικά να έχουμε, εφόσον μιλάμε για έφηβους, έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Σκεφτείτε μια έφηβη ή έναν έφηβο του οποίου θα διαρρεύσει τέτοιο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Τι διαστάσεις μπορεί να πάρει. Για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό, ακόμα και αν τα νούμερα είναι ακόμα μικρά στην Ελλάδα και ευχόμαστε να παραμείνουν μικρά. Να κάνω τώρα και το ερώτημα. Στην περίπτωση, εσείς βλέπετε online τις περιπτώσεις αυτές και από εκεί και πέρα, εφόσον είναι βαριά η περίπτωση, ενημερώνετε τις διοικητικές αρχές ή δεν συμβαίνει αυτό? Εμείς καταρχάς έχουμε ρόλο μεσολαβητικό ανάμεσα στο χρήστη και την ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μάλιστα. Από τη στιγμή που θα έρθει η καταγγελία σε εμάς, θα την εξετάσουμε. Αν χρειαστούμε επιπρόσθετα στοιχεία, θα επανέλθουμε στον χρήστη να του ζητήσουμε παραπάνω στοιχεία. Και εφόσον κρίνεται ότι αντιβαίνει στον ελληνικό ποινικό κώδικα, αυτομάτως ελημερώνουμε την ελληνική αστυνομία. Τώρα, μιλάμε για ανηλίκους και μιλάμε για έφηβους ευαίσθητες ηλικίες που έχουν μέσα τους την ανησυχία, την αντιδραστικότητα. Σας ακούνε τώρα κάποιοι γονείς, τι θα τους συστήνατε σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου και τον διαμοιρασμό αρχιακού υλικού σε προσωπικές στιγμές, είτε αφορά μια εκδρομή, είτε μια έξοδο, είτε μια φωτογραφία στη θάλασσα, όπου παιδιά εικονίζονται με το μαγιό τους κλπ. Θα λέγαμε πρωτίστως τα παιδιά να σκέφτονται διπλά πριν δημοσιεύσουν οτιδήποτε στο διαδίκτυο. Ναι. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να τους περάσουμε στην καθημερινή τους έτσι, κουλτούρα την προστασία και την έννοια της ιδιωτικότητας. Ότι κάτι το οποίο είναι ιδιωτικό, για να είναι ιδιωτικό πρέπει πρωτίστως εγώ να το υπερασπιστώ και εγώ να το προστατεύσω. Αυτό είναι κάτι στο οποίο και εμείς οι γονείς παίζουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αποτελούμε παράδειγμα προς τα παιδιά μας και γενικότερα θα συμβουλεύαμε γενικότερα τους χρήστες του διαδικτύου να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν αυτή την ιδιωτικότητα. Από εκεί και έπειτα όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, η εφηβεία είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος
και μια πολύ ευχάριστη περίοδος παράλληλα. Βεβαίως. Όπου πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά, να φουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους και αν ομιγέννητο συμβεί κάτι θα πρέπει να είμαστε εκεί να τα στηρίξουμε και όχι ας πούμε έτσι με επικριτικό τρόπο να σταθούμε και εμείς απέναντι σε ένα παιδί που κάτι μπορεί να του συμβεί. Ευχόμαστε να μην συμβεί ποτέ, αλλά εάν συμβεί, είμαστε εδώ για να το διαφυλάξουμε, να το προστατεύσουμε, να μιλήσουμε με τους ειδικούς, ενδεχομένως και με την αστυνομία, για να φτάσει το πράγμα εκεί που πρέπει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να φτάσει στα δικαστήρια, γιατί μιλάμε για ανηλίκους πάντα. Επομένως, με φιδό αναρτούμε προσωπικές πληροφορίες, συμβουλεύουμε τα παιδιά μας προς αυτό το πράγμα. Πολλές φορές τα παραδείγματα που τους δίνουμε, μέσα από παραδείγματα μιλάμε πολλές φορές πιο αποτελεσματικά στα παιδιά μας. Και θα ήθελα και σε αυτό το πλαίσιο να τονίσω ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου πραγματοποιεί καθημερινά ενημερώσεις και σε γονείς, αλλά και σε παιδιά σχολείο και του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου και του λυκείου ακριβώς για αυτό το λόγο, για να εφιστήσει την προσοχή και να τα συμβουλεύσει στο τι θα πρέπει να αποφεύγουν και τι όχι. Με προλάβατε, γιατί είναι το επόμενο ερώτημα. Αυτή η σημαντικότατη δουλειά που κάνετε στο ΙΤΕ θα πρέπει να βγει προς τα έξω, προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να γίνουν αυτά που έχετε φτιάξει εκεί, να γίνουν κοινωνίοι στους εφήβους μας. Προσπαθούμε και κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα προς αυτό. Έχουμε στο πλευρό μας και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει έτσι πιστοποιήσει το υλικό το οποίο παράγουμε κατά περιόδους. Και όταν λέω υλικό, εννοώ ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα μας, ολόκληρες παρουσιάσεις διαθέσιμες προς τους εκπαιδευτικούς, παρουσιάσεις οι οποίες χωρίζονται ανά θεματική ενότητα αλλά και ανά ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται και μπορούν οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι να τις κατεβάσουν και να τις αναπαράξουν στις σχολικές τους τάξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Παράλληλα πραγματοποιούμε και εμείς ενημερώσεις. Και είμαστε πάντοτε έτσι ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόσκληση μας γίνει. Όμως αυτό το οποίο έτσι τονίζουμε πάντοτε είναι και οι γονείς να έρχονται σε επαφή με εμάς και να δείχνουν την απαιτούμενη έτσι προσοχή σε αυτά τα ζητήματα, χωρίς να νομίζουμε ότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό ή τέλος πάντων πώς να το προστατεύσω, δεν γνωρίζω εγώ από αυτά, είμαι αναλφάβητος και όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα. Είμαστε ανοιχτοί εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο με κάθε τρόπο. Λέτε, στέλνετε το πολύ ουσιώδες μήνυμα προς τους γονείς να έχουν αυξημένα αντανακλαστικά και να μην σκέφτονται ποτέ μας το δικό μου παιδί θα συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως και μπορεί να συμβεί. Βεβαίως και μπορεί να συμβεί και αυτό βλέπουμε από τις καταγγελίες καθημερινά, ότι είναι ένα δυστυχώς φαινόμενο το οποίο είναι πάρα πολύ δίπλα σε όλους μας. Μπορεί πολύ εύκολα κάποιο παιδί πάνω στον αυθορμητισμό του να πέσει θύμα μιας κατάστασης την οποία μετά μπορεί να μην ελέγξει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε καλό είναι έτσι οι γονείς να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και τα μάτια μας, να αφουγκραζόμαστε το τι γίνεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν ξέρουμε απόλυτα πώς να χειριστούμε ένα περιστατικό. Είμαστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου έχει τρεις δράσεις. Τη δράση ενημέρωσης, τη δράση της καταγγελίας, το safeline.gr, αλλά έχει και τη δράση της ψυχολογικής υποστήριξης, όπου μπορούν χρήστες ανώνυμα, είτε γονείς, είτε τα ίδια τα παιδιά εφηβικής ηλικίας, να επικοινωνήσουν μαζί με εξειδικευμένους ψυχολόγους και να λάβουν σημαντικές συμβουλές για το πώς μπορούν να ξεπεράσουν ένα άσχημο περιστατικό το οποίο τους συνέβη στο διαδίκτυο. Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντική αυτή πληροφόρηση, ενημέρωση που μας κάνατε και πάντα να συνεχίζετε με επιτυχία το βαρύτιμο αυτό έργο που προσφέρετε σε όλους εμάς. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.